Και πάλι αδελφοί μου εορτή σήμερα και κάθε μέρα το συναξάρι της Εκκλησίας μας έχει και μία εορτή προς τιμήν των Αγίων Ανδρών και Γυναικών που έζησαν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και τα ονόματά των εγγράφησαν στα βιβλία της αιωνιότητος. Και αυτά τα ονόματα η Εκκλησία μας τα τιμά. Αυτούς τους μάρτυρας και τους Αγίους η Εκκλησία μας τους προβάλλει και καλεί όλα τις τα παιδιά να προσβλέψουν να δουν, να ακούσουν τη φωνή τους, να διδαχθούν από τη ζωή τους και να ευαριστήσουν στον Κύριο. Ο σημερινός εορταζόμενος και τιμόμενος Άγιος είναι ο Ιωάννης, ο πρόδρομος, ο βαπτιστής. Έχουμε τη σύνεξη του Ιωάννου του Προδρόμου. Τι σημαίνει αυτό, ότι λόγω του ότι αξιώθηκε να υπουργήσει στο μέγιστο των μυστηρίων του Ιερού Βαπτίσματος και να υποδεχθεί στα Ιορδάνια ανάματα αυτών των Κύριων, ναι, η Εκκλησία μας τον τίμησε και τον τιμά και όχι μόνο με μία εορτή. Προς τιμήν του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και Βαπτιστού έχει η Εκκλησία μας πολλές εορτές. Αν πάμε στο Συναξάρι του Σεπτεμβρίου, 23 Σεπτεμβρίου, θα δούμε εκεί γραμμένο το όνομα του Ιωάννου του Προδρόμου. Έχουμε εορτή προς τιμήν του Ιωάννου του Προδρόμου γιατί εορτάζεται η σύλληψης αυτού, δηλαδή όταν ο Ζαχαρίας θυμίαζε μέσα στο ναό που ήταν ένας ευλαβής και πιστός άνθρωπος και είχε μια πιστή και ευλαβεστάτη γυναίκα και ήταν σε προχωρημένη ηλικία είχαν μια λαχτάρα και ένα πόθο στα νεανικά τους χρόνια να αποκτήσουν παιδιά, να έχουν ένα παιδί, να ομορφαίνει το σπίτι, να χαμογελάει το σπίτι, να χαίρεται το σπίτι και οι γονείς να καμαρώνουν τα παιδιά τους. Η ατεκνία την εποχή εκείνη εθεωρεί το όνειδος ντροπή. Μην κοιτάτε σήμερα εμείς που τα έχουμε ανατρέψει τα πάντα, τα έχουμε αναποδηγυρίσει, τα άνω τα φέραμε κάτω και τα κάτω τα πήγαμε δεν ξέρω πού. Το ζητούσαν, παρακαλούσαν, ο Θεός δεν τους έδινε. Και σήμερα πολλά ζευγάρια αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα. Και ποθούν και λαχταρούν ένα παιδί και βλέπετε η αναζήτηση προς υιοθεσία καταφεύγουν και σε αυτή τη λύση του προβλήματος έστω να πάρουν ένα άλλο παιδί να το υιοθετήσουν, να το μεγαλώσουν και να έχουν και αυτοί στα γεράματά τους ένα στήριγμα, μια ελπίδα, μια παρηγοριά, ένα αποκούμπι. Όμως, να πούμε αδελφοί μου ότι τα παιδιά τα δίνει ο Θεός. Και βεβαίως πρέπει να παρακαλούμε να μας δίνει παιδιά. Και βεβαίως δεν πρέπει να σκοτώνουμε τα αγέννητα παιδιά. Είναι δολοφονία εν ψυχρό και εκ προμελέτης. Και είναι δολοφόνη. ο πατέρας και η μάνα με συνεργό το γιατρό όταν προβαίνουν σε άμβλωση Αντιμετωπίζουμε φοβερό δημογραφικό πρόβλημα και μην δεν είναι κανείς ανάγκη να είναι προφήτης για να πει που πάει αυτός ο τόπος, που πάει αυτός ο λαός, που πάει αυτό το γένος που οδηγείται αυτό το έθνος σε αφανισμό. Μα θα κάνουμε παιδιά για να γίνει για να σταθεί το έθνος δεν ξέρω. Ο καθένας έχει τα δικά του προγράμματα, τα δικά του ιδανικά. Αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι ένα σπίτι το ομορφαίνει η παρουσία ενός παιδιού, το χαμόγελο ενός παιδιού πλημμυρίζει από χαρά και, και την καρδιά της μάνας και του πατέρα και της γιαγιάς και των παππούδων. Θέλω με ένα παιδί, αν είναι θέλημα Θεού, γονατίζομαι και λέμε Θεέ μου, εγώ θέλω να μου δώσεις παιδιά. Αν είναι όμως και δικό σου θέλημα, δώσε μου παιδιά. Ιδάλλως θα πειθαρχήσω στο θέλημα το δικό σου. Εκείνη η επιμονή, η λυσόδηση υπομονή. Δώσ' μου, κύριε παιδί, δώσ' μου παιδί, δώσ' παιδί, δώσ' παιδί. Δεν είναι μέσα στη σχέση του χριστιανού με τον Χριστό. Θεέ μου θέλω ένα παιδί Αν είναι και δικό σου θέλημα Δώσ' μου το Εάν όμως δεν μου δώσεις παιδί Πειθαρχώ στο θέλημά σου Δεν βρίζω Δεν αναστενάζω Δεν γκρινιάζω Δεν θεωρώ τον εαυτό μου δυστυχισμένο Γιατί ο Θεός θα δίνει τα παιδιά Και πειθαρχούμε στο θέλημα του Θεού Που ξέρεις Μπορεί ο Θεός Να θέλει να μπει στη Βασιλεία των Ουρανών χωρίς παιδιά. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Δεν θα πειθαρχήσει. Μα παιδιά, γεμάτο ο τόπο. Πάρε, στήριξε, παρηγόρησε, ενίσχυσε. Τόσε πολύτεκνε οικογένειε έχουμε στην Ελλάδα. Στηρίξτε τι πολύτεκνε οικογένειε. Εσεί που δεν αποκτήσατε παιδιά, και όλοι όσοι ασχολούμεθα με τα παιδιά, να βοηθούμε τις πολίτικνες οικογένειες γιατί, γιατί αυτές οι οικογένειες τροφοδοτούν και αιματοδοτούν την καρδιά του έθνους μας. Ξέρετε, το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν και οι Ευρωπαίοι. Οι ξένοι, οι επίλυδες που πάνε στις χώρες αυτές αποκτούν δικαιώματα, πληθαίνουν, πολλαπλασιάζονται, γενοβολούν οι ξένοι, οι Ισλαμιστέ και όλοι οι άλλοι και αυξάνεται ο πληθυσμό και ο λιγοστεύει ο ευρωπαϊκό πληθυσμό. Και εμεί εδώ τι κάναμε. Υπήρξε βέβαια και εποχή που του κλεβάζαμε, του περιφρονούσαμε, του λέγαμε κουνέλε. Αλλά αυτέ είναι ηρωίδε που παρά την περιφρόνηση, παρά την, την ηρωνία, παρά την άγνοια, των υπευθύνων και των παραγόντων της πατρίδας μας, αυτές κρατούν ψηλά την πίστη τους, την ηθική τους και ξέρουν ποιος είναι ο στόχος και ο προορισμός μιας οικογένειας. Μεταξύ των άλλων είναι και η τεκνογονία, αδελφοί μου. Εγώ ξεχάστηκα και πήγα αλλού. Άλλο είναι το όχι, εδώ επανέρχομαι. Δεν είχαν παιδιά. Έρχεται ο άγγελος και τους λέει θα αποκτήσετε παιδί. Εκπλήσετε ο Σαχαρίας ταράσεται, αμφισβητεί, αμφιβάλλει. Πώς είναι δυνατόν να γίνει αυτό. Και από εκείνη την ώρα αργούσε να βγει από το ναό που θυμίαζε και είδαν όταν βγήκε έξω έμεινε βουβός μέχρι και την ημέρα που γεννιέται το παιδί και γράφει στο βιβλίο γράφει στο βιβλίο το όνομα που θα δοθεί στο παιδί Ιωάννης Αυτή είναι η μία γιορτή την οποία εορτάζομαι. Πότε εορτάζομαι? 23 Σεπτεμβρίου. Στις 24 τι γιορτάζομαι. Εδώ είναι η σύλληψη. 24 Ιουνίου γιορτάζομαι την γενέθλιον ημέρα. Γενέθλια έχει μόνον ο Χριστός, η Παναγία μας και ο Ιωάννης ο Πρόδρομος. Τώρα αυτά τα άλλα, τα, τα ξενικά και ξενόφερτα έθιμα που έρχονται, γενέθλια έχουν μόνον εκείνα τα πρόσωπα των οποίων η γέννηση προκαταγγέλθηκε από τους προφήτες. Και έχουμε κι άλλη γιορτή μετά από το γενέθλιο. Έχουμε την γιορτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Ιωάννου του Προδρόμου. 29 Αυγούστου, νηστίσιμος η ημέρα και προβάλλει η γενναία μορφή του Ιωάννου του Προδρόμου που ήταν σε όριμη πλέον ηλικία να κηρύττει και να διδάσκει. Να κηρύττει και να διδάσκει, ναι. Την αλήθεια, άφοβα, θαραλέα, με παρησία. Τι και τι έλεγε, Α, εδώ είναι το μυστικό όταν ο Ηρώδης, ο Τετράρχης, έδιωξε την όμιμο γυναίκα του και συζούσε με την Ηρωδιάδα, τη γυναίκα του αδελφού του, τότε ο προφήτης, ο Ιωάννης ο πρόδρομος, έγινε σάλπιγγα και φώναζε και βοούσε. Ουκ έξες τη η γυναίκα του αδελφού σου. Δεν σου επιτρέπεται βασιλιά να έχεις τη γυναίκα του αδελφού σου. Δημόσιο το σκάνδαλο. Τώρα, εμείς κάνουμε τους κήρυκες του θεολόγου, αλλά θα ήταν προτιμότερο να βάλουμε λοκετά και να σιωπήσουμε, γιατί δεν έχουμε το θάρρος και την παρησία να ελέγξουμε το κακό και την παρανομία που υπάρχει σήμερα στον κόσμο. Αλλά για να ελέγξεις πρέπει να είσαι έτοιμος κατερχόμενος στο άμβονος να οδηγηθείς και στην Κρεμάλα, να καρατομηθείς, να εξοριστείς και να αποκεφαλιστείς ασφαλώς. Το πέτυχε η Ρωδιάδα, χόρεψε ωραία η Σαλόμη και ζήτησε τη χάρια από τον Τετράρχη, τη ζήτησε την κεφαλή επιπίνε και του Ιωάννου του Προδρόμου. Έτσι αποκεφαλίζεται ο Ιωάννης ο Πρόδρομος. Και στη συνέχεια έχουμε μία, δύο, τρει ευρέσει τη τη κάρα του στο Ιωάννου του Προδρόμου, προς τιμήν πάλι του Ιωάννου του Προδρόμου και τη σημερινή γιορτή η οποία προβάλλεται σε όλους μας και συγκινούμεθα και στεκόμεθα εκστατικοί γιατί ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, ο βαπτιστής, στείνει τη σκηνή του που το καλύβι του, το τσαντήρι του δίπλα στον Ιορδάνη ποταμό και φωνάζει «Μετανοείτε, ίγκοι και γάροι βασιλεία των ουρανών». Εδώ στέκεται ο λόρθος, κοιτάξτε τον, απλός, σκελετωμένος, τρέφεται με χόρτα και με κορυφές χόρτων και με άγριο μέλι. Φορεί ένα δερμάτινο και μία ζώνη δερματίνη και ζει ασκητικότατα και να τρέχουν από πίσω α, όλη η Ιουδαία και από τα Ιεροσόλυμα και από παντού τρέχουν να ακούσουν τον Ιωάννη τον πρόδρομο και τι τους λέει Μετανοείτε, η και γάρι βασιλεία των ουρανών εδώ αξιώνεται να βαπτίσει τον Κύριό μας εδώ υπηρετεί και υπουργεί το μυστήριο του Ιερού Βαπτίσματος εδώ κατεβάζει τον ουρανό κάτω στη γη και ανεβάζει τη γη πάνω στον ουρανό. Εδώ ο Ιωάννης ο πρόδρομος φαίνεται ότι επιτελεί το έργο αυτό που ενώνει την Παλαιά Διαθήκη με τη Νέα Διαθήκη. Εδώ προσέρχονται πολλοί, προσέρχονται οι Φαρισαίοι και λένε τι πρέπει να κάνουμε. Ποιήσατε καρπούς αξίους της μετανοίας. Και τι έλεγε, γεννήματα αχιδνών, φίδια κολοβά, όχι μικρές που νομίζετε ότι θα γελάσετε τον Θεό, ποιήσατε καρπούς μετανοίας αξίους για τη σωτηρία. Καμιά φορά κι εμείς αδελφοί μου, το πρόβλημα της σωτηρίας των ψυχών μας το αντιμετωπίζουμε με μια επιπολιότητα. Το αντιμετωπίζουμε... Με μία συνέπεια, μετάνοια είναι συντριβή και απόφαση για αλλαγή τρόπου ζωή, σκέψη και συμπεριφορά. Προσέχετε, του έλεγε, παν δέντρων μη πιούν καρπών. Καλόν εκκόπτεται και εισπυρβάλλεται. Ηδη και η αξίνη. Το τσεκούρι είναι δίπλα από τη ρίζα του δέντρου. Θα εκοπεί. Λόγια φοβερά, συγκλονιστικά, που πρέπει να εμβάλουν τον καθένα μας σε σκέψεις. Μήπως είμαστε κι εμείς άκαρπα δέντρα, που είναι η αρετή μας, που είναι η μετάνοιά μας, που είναι η επιστροφή μας, που είναι η ρύθμιση της καρδιάς μας, σύμφωνα με το θέλημα και τον όμο του Θεού. Πήγαιναν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, πήγαιναν και οι τελώνες και τους έλεγε, να αρκείστε στα νόμιμα, να μην αναζητάτε το γρηγορόσιμο, να μην αδικείτε το συμπολίτη σας, να μην προδίδετε τον όρκο σας. Όλοι έχουμε γίνει επίορκοι και προδότες της πίστεως και της ορδοδοξίας μας. Και καταλαβαίνετε τι σας λέω. Πήγαιναν και οι στρατιώτες, Λέει, δηλαδή, εμείς τι πρέπει να κάνουμε. Εσείς να αρκείστε στο σιτηρέσιον και να μην αδικείτε κανέναν. Και δεν τους είπε πετάξτε τα όπλα, όπως λένε οι γιαχωβάδες. Δεν, δεν είπε, δεν να λιποτακτήσετε να πετάξετε τα όπλα και να φύγετε από το στρατό. Τους είπε να αρκείστε σε αυτά που σας παρέχουν και να μην ψάχνετε δρομάκια για δωράκια και για δικίες, για εξυπηρετήσεις, να κάνει το κρέος σας και το καθήκον. Και πήγαιναν και οι πλούσιοι ασφαλώς. Και έλεγε σε αυτούς, εμείς τι πρέπει να κάνουμε, τι πρέπει να κάνουμε. Ο έχουν δύο χιτώνας, κοιτάξτε, τι μεγαλείο περιέχει το Ευαγγέλιο, ε. Ο όποιος έχει δυο χιτώνες, τον ένα να το δώσει στον αδελφό του. Ούτε εγώ, ούτε εσείς, αδέλφια μου, μπορούμε να σταθούμε σε αυτό το μονοπάτι και να το εφαρμόσουμε στη ζωή μας. Όλοι μας τα έχουμε πολλά, διπλά, τρίδιπλα, τετράδιπλα και δεν μπορούμε να αποχωριστούμε ούτε από τα χρήματά μας, ούτε από τα κτήματά μας, ούτε από τα υλικά μας, ούτε από την αυθονία των αγαθών. Αλλά η ώρα πέρασε, δε, θα, θα τελειώσω αδελφοί μου. Να πάμε και εμείς στον Ιωάννη τον Πρόδρομο να ρωτήσουμε τι θα κάνουμε και ό,τι μας πει να τον ακολουθήσουμε. Να μια ευκαιρία σήμερα! Γιατί η καλύτερα τιμή ενός Αγίου είναι η μίμηση του Αγίου. Μνήμη Αγίου, μίμηση Αγίου. Να μιμηθούμε τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Δεν μπορούμε στο μέγιστο να θυσιάσουμε τη ζωή μας, να χύσουμε το αίμα μας, να μαρτυρήσουμε για τη δόξα του ονόματο του Θεού ας κάνουμε αδελφοί μου τα ελάχιστα αυτά που μπορούμε. Δεν μπορούμε να πούμε ένα καλό λόγο. Δεν μπορούμε να χαμογελάσουμε. Δεν μπορούμε να δώσουμε ένα μήνυμα ελπίδος. Δεν μπορούμε να υπερασπιστούμε την αλήθεια. Δεν μπορούμε να δείξουμε την αγάπη μας. Δεν μπορούμε να δείξουμε την καλοσύνη μας. Δεν μπορούμε να, να κάνουμε μια προσευχή για τον Πάσχοντα, για τον θλιμμένο, για, για τον βασανισμένο. Δεν μπορούμε να είμαστε κι εμείς ένα αστεράκι παίρνοντα το φω από τον ήλιο τη δικαιοσύνη, δεν μπορούμε κι εμεί να μεταφέρουμε τα μηνύματα τη Βασιλείας του Θεού όπω ο Ιωάννη ο πρόδρομο στον τόπο μα, στον χώρο μα, στο περιβάλλον μα. Μπορούμε να κάνουμε ο καθένα μα το χρέο του και το καθήκον. Για να τιμήσουμε, αδελφοί μου, τον Άγιο Ιωάννη τον πρόδρομο, τον βαπτιστή του κυρίου μα, έχουμε χρόνο, έχουμε και τη δύναμη, έχουμε και τη χάρη του Θεού. Ας τα χρησιμοποιήσουμε και με τις πρεσβείες του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου να προχωρήσουμε σε αυτόν τον δρόμο, σε αυτήν την πίστη, σε αυτόν τον αγώνα, σε αυτήν την απόφαση, ώστε τίποτε να μην μας περιορίζει, τίποτε να μην μας συγκρατεί με το χώμα, με τη λάσπη, με τα πρόσκαιρα, με τα επίγεια, αλλά ένα και μόνο να ελκύει και να τραβάει την ψυχή μας. Ο ουρανός και η βασιλεία των ουρανών, της οποίες ήθε όλοι να αξιωθούμε. Αμήν.